Οπότε λέω, το πράγμα το οποίο πρέπει να μάθω είναι ποια ήταν αυτή η μεγάλη ηρωμοιοσύνη που έχουμε εμείς τώρα την ανέδεια να λέμε ότι δεν είμαστε Ρωμιοί. Όταν το να είσαι Ρωμιός σημαίνει ότι είσαι ακριβώς ο πολίτης της μεγαλύτερης και της μακροβιότερης αυτοκρατορίας της Ευρώπης. Εν τούτης όμως... Και μάλιστα όταν λέω κάπου είμαστε βρε παιδιά Ρωμιοί, γιατί το Έλληνες, να το σταματήσουμε λίγο και να θυμηθούμε ότι στα Βυζαντινά χρόνια η λέξη Έλλην σήμαινε ειδωλολάτρης, άρα η πρώτη καταβολή η εθνική είναι η Ορθοδοξία και η γλώσσα βέβαια. Λοιπόν, όταν λέμε το Ρωμιό σήμερα νομίζουμε ότι είναι λίγο υποτιμητικό. Ενώ γιατί Έλλην, γιατί πηδήξαμε 1000 χρόνια πάνω από την αυτοκρατορία τη Βυζαντινή και θεωρήσαμε τον εαυτό μας απόγονο του Περικλέους κατευθείαν. Επειδή, και αυτό θα το πω και είναι δυσάρεστο, επειδή μόνο οι Έλληνες από όλους τους Βαλκανίους δεν απελευθέρωσαν την κοιτίδα του γένους. Και η κοιτίδα του γένους δεν είναι η Αθήνα, η οποία Αθήνα ήταν ένα λασποχώρι το 1833, τέλος πάντων, όταν έγινε πρωτεύουσα του κράτους. 8.000 σπίτια ήταν, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν και δίχως στέγη. Οπότε η πόλης, η κατευθείαν πόλης, η μόνη πόλης, ήταν ακριβώς η κοιτίδα του γένους, δηλαδή αυτή η οποία έδωσε την Ορθοδοξία και η οποία διατήρησε την γλώσσα, διατηρώντας και όλη την αρχαία γραμματεία. Και να μην μου πούν, όπως λένε στη Δύση, ότι οι Άραβες, λέει, έσωσαν την γραμματεία την αρχαία. Είναι αρχαία. Αυτά είναι αστεία πράγματα, γιατί φτάνει να θυμηθούμε μόνο ότι οι Άραβες δεν μετέφρασαν παρά τον Αριστοτέλη κυρίως. Ποιος μετέφρασε Όμηρο, ποιος μετέφρασε Σχύλο, ποιος Ευρυπίδη, ποιος Θουκυδίδη, ποιος Ξενοφόντα κτλ. Κτλ. Αν δεν υπήρχαν τα εργαστήρια, τα αντιγραφικά των μονών, όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης αλλά και όλης της περιφέρειας, δεν θα ξέραμε ούτε τη γλώσσα μας, τη συνέχεια δηλαδή, αλλά δεν θα ξέραμε και την αρχαία σκέψη και γραμματεία, μολονότι βεβαίως θρησκευτικά η έξωθεν παιδεία δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι η παιδεία των μονών, των καλογύρων κτλ.